Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Συνεχίζουμε τη σειρά βίντεο στα οποία παρουσιάζουμε βιβλία για το έργο του J.R.R. Tolkien. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό, καθώς δεν θα παρουσιάσουμε κάποιο βιβλίο γραμμένο από τον Tolkien, αλλά το μύθι και θρύλι της Μέσης Γης του Μανώλη Παρούση. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Anubis. Μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο το link για τη σελίδα του βιβλίου στο e-shop του εκδοτικού οίκου. Μια σημείωση εδώ, το συγκεκριμένο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας αποτελεί μια αναθεωρημένη έκδοση του παλαιότερου με τίτλο «Ο θαυμαστός κόσμος της Μέσης Γης». Στο μύθι και θρύλι της Μέσης Γης έχουν προσθεθεί δύο νέα κεφάλαια, τα οποία θα δούμε παρακάτω. Ο εκδοτικός οίκος μου παραχώρησε ένα αντίτυπο για την παρουσίαση, αλλά θα έχουμε και άλλα δύο, τα οποία θα δοθούν σε δύο τυχερούς από εσάς. Στο τέλος του βίντεο θα σας δώσω τις οδηγίες για να συμμετέχετε στο giveaway αυτών των δύο αντιτύπων. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας από τον συγγραφέα Μανώλη Παρούση, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, στο έργο του μοναδικού J.R.R. Tolkien. Ο Μανώλης Παρούσης ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη συγγραφή και έκανε τα πρώτα του βήματα ως συγγραφέας βιβλίων πληροφορικής και τεχνολογίας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη λογοτεχνία του φανταστικού τον οδήγησε στη συγγραφή έργων αναφοράς με αντικείμενο κυρίως το λογοτεχνικό σύμπαν του J.R.R. Tolkien, το οποίο ανέλησε διεξοδικά μετά από πολυετή έρευνα, αξιοποιώντας πληθώρα πηγών και προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό μια εμπεριστατωμένη θεώρηση του έργου του διάσημου Βρετανού συγγραφέα. Πάμε να εξετάσουμε το βιβλίο αναλυτικά. Να τονίσω ότι το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας απλώνει την ανάλυση των θεμάτων του σε περίπου 500 σελίδες και χωρίζεται σε 4 βασικά μέρη. Αυτά είναι τα μύθη και θρύλοι της Μέσης Γης, η ιστορία της Μέσης Γης, τα πλάσματα και οι φυλές του κόσμου του Tolkien και τέλος οι γλώσσες που δημιούργησε ο συγγραφέας για τις φυλές της Μέσης Γης. Ξεκινώντας με το πρώτο μέρος του βιβλίου, βλέπουμε εδώ από τι αποτελείται. Αρχικά έχουμε την περιγραφή των δαχτυλιδιών της δύναμης από τη δημιουργία τους μέχρι το τέλος της πορείας τους, αλλά και μια ανάλυση των δυνάμεών τους. Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στη μαγεία στον κόσμο της Μέσης Γης, με ειδική αναφορά στον αγαπημένο ανάμεσα στους Ιστάρι, τον μάγο Γκάνταλφ. Φυσικά μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου 4 διαφορετικά βίντεο για τους Ιστάρι, αύριο κάνει πρεμιέρα το βίντεο για τον Γκάνταλφ. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου έχουμε μια συνοπτική ανάλυση της ιστορίας της Μέσης Γης, ενώ ακολουθούν και χρονολογικά τα σημαντικότερα γεγονότα της κάθε εποχής. Η ιστορία αυτή ξεκινά με τη γένεση του κόσμου, την Ενουλιντάλη δηλαδή, και τη μεγάλη μουσική του Έρου Ιλούβαταρ και τον Άινουρ. Στη συνέχεια ακολουθούν τα γεγονότα των αρχαίων ημερών, όπου θα βρείτε την ανάλυση των χρόνων των φανών, των χρόνων των δέντρων κλπ. Όπως βλέπετε στο βιβλίο αναλύονται και οι τρεις βασικές εποχές της Μέσης Γης. Κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης ότι υπάρχει μια ανάλυση στα γεγονότα μετά την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Πρακτικά μιλάμε για την τέταρτη εποχή, για την οποία δεν υπάρχουν πάρα πολλές πηγές για τα χρόνια και τα γεγονότα της, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η τέταρτη εποχή αποτελεί και εξαιρετικό setting για τους φίλους των Pen and Paper RPG, καθώς αφήνει μεγάλη ελευθερία στους DMs και τους παίκτες για να δημιουργήσουν τις δικές τους περιπέτειες και ιστορίες σε αυτήν. Στη συνέχεια, έχουμε τα δύο κεφάλαια που έχουν προσθεθεί σε αυτή την έκδοση, όπως ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Στο πρώτο, αναλύονται οι μεγάλοι ήρωες της Μέσης Γης, που αντιλαμβάνεστε ότι με τον όγκο και το πλούσιο περιεχόμενο του κόσμου του Tolkien δεν ήταν λίγοι. Εδώ θα βρείτε στοιχεία για τον Έλροντ, τον Άραγκορν, τον Εαρέντιλ, τον Τούριν του Ράμπαρ, τον Μπέρεν και άλλους. Στο δεύτερο πρόσθετο κεφάλαιο θα βρείτε στοιχεία για τους χρονικογράφους της Μέσης Γης, οι οποίοι είναι χαρακτήρες με πολύ σημαντική συνεισφορά στον κόσμο του Tolkien, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό. Οι σημαντικότεροι ήταν ο Ρούμιλ του Βάλινορ και ο Πένγκολοντ της Γκοντόλιν. Πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη συγκεκριμένη με τους χρονικογράφους. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου έχουμε την ανάλυση των φυλών και πλασμάτων της Μέσης Γης. Εδώ σε περίπου 80 σελίδες θα βρείτε στοιχεία για τους Ιστάρι, τους πέντε μάγους της Μέσης Γης, τους Βάλαρ, τις δυνάμεις του κόσμου, τα ξωτικά και τις φυλές τους, καθώς και τις φατρίες των Άνων. Τα πλάσματα του Σκότους δεν λείπουν φυσικά, καθώς αναλύονται τα Νάσγουλ, τα Όρκ αλλά και οι Αράχνες. Σημαντική και ενδιαφέρουσα προσθήκη εδώ είναι η ανάλυση των Rangers του Βορρά, των απογόνων των Dúnedain που προστάτευαν πολλές περιοχές της Μέσης Γης. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία συγκεκριμένη, καθώς συμμετέχει και ένας αγαπημένος χαρακτήρας από τον κόσμο του Tolkien, ο Aragorn. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου υπάρχει μια εκτενής αναφορά και ανάλυση 50 περίπου σελίδων στις βασικές γλώσσες της Μέσης Γης.
Όπως πιθανό να γνωρίζετε, ο Tolkien είχε μια τεράστια αγάπη στη δημιουργία των δικών του γλωσσών και πρακτικά ο λόγος που ξεκίνησε να γράφει το τεράστιο εύρος των ιστοριών του ήταν για να δώσει ένα πλαίσιο στις ίδιες τις γλώσσες που δημιουργούσε. Η ανάλυση ξεκινά φυσικά με τις αρχές γλώσσες των Ξωτικών, τα Κουένια, και ακολουθεί αυτή των Σίνταριν. Υπάρχει ανάλυση για τη γλώσσα της τρίτης φυλής των πρώτων Ξωτικών, των Τελέρι, αλλά και για αυτή των ανθρώπων του Νούμενορ. Για εμένα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσίαση της γλώσσας των Άνων με τα ρούνικά τους, αλλά και αυτή της μαύρης γλώσσας της Μόρντορ. Το ότι υπάρχει και κεφάλαιο για τη γλώσσα των Έτς, των Ποιμένων των Δέντρων, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου. Άλλωστε ο Δεδρογένης ήταν ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες της τριλογίας. Στο τελευταίο μέρος βρίσκουμε τον χάρτη που συνοδεύει τη συγκεκριμένη έκδοση. Εδώ έχουμε έναν πλήρη χάρτη της Μέσης Γης κατά την Τρίτη Εποχή. Νομίζω χωρούσε βελτίωση το συγκεκριμένο μέρος του βιβλίου. Μια και καλύπτει την ιστορία από την πρώτη εποχή, ακόμα περισσότερο τις αρχαίες ημέρες, θα ήταν ωραίο αν είχαν συμπεριληφθεί και ανάλογοι χάρτες. Προσωπικά θα ήθελα να δω περισσότερα πράγματα, κυρίως με την εξέλιξη της Μέσης Γης κατά την πρώτη εποχή και ειδικά περισσότερα στοιχεία για την καταστροφή του Beleriand. Το βιβλίο κλείνει με τη βιβλιογραφία και τις πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας για να ολοκληρώσει το έργο και την έρευνά του. Γενικά το βιβλίο χρησιμοποιεί πολύ απλή γλώσσα σε μια προσπάθεια από τον συγγραφέα να παρέχει μεν ανάλυση των θεμάτων που πραγματεύεται, χωρίς όμως να μπερδεύει τον αναγνώστη και να τον κουράζει. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε όλο το εύρος του μύθη και θρύλη της Μέσης Γης και μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί άνετα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους αναγνώστες που θέλουν να εμβαθύνουν στη μελέτη του έργου του Tolkien. Ειδικά αν αναζητάτε συγκεντρωμένα στοιχεία σε μια περιεκτική μορφή, αν συγκριθεί με το εύρος ενός έργου όπως η ιστορία της Μέσης Γης από τον Christopher Tolkien, γύρω από το έργο και τον κόσμο του αγαπημένου μας συγγραφέα στα ελληνικά, το βιβλίο αυτό αξίζει της προσοχής σας. Ώρα για τον giveaway που σας υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο. Όπως ανέφερα, έχουμε δύο αντίτυπα που θα δοθούν σε δύο από εσάς μετά από κλήρωση. Για να συμμετέχετε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Να έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, να κάνετε ένα like στο συγκεκριμένο βίντεο της παρουσίασης και να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Μια σημείωση εδώ, αρκεί ένα σχόλιο για να συμμετέχετε στην κλήρωση και κάθε ένας από εσάς θα συμμετέχει με μία συμμετοχή. Άρα, είτε ένα comment να κάνετε είτε να ανοίξετε μια συζήτηση από κάτω στα σχόλια, θα έχετε μια συμμετοχή όπως και όποιοι κάνουν ένα σχόλιο. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Δευτέρου. Η κλήρωση θα γίνει μέσω live στη σελίδα μου στο Instagram, όπου μπορείτε να με βρείτε ως Greek of the Rings. Θα βρείτε το σχετικό link για τη σελίδα μου στο Instagram στην περιγραφή του βίντεο. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Anubis για την παραχώρηση τόσο του αντιτύπου της παρουσίασης, όσο και των δώρων. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και στο Patreon. Υπάρχει ένα επίπεδο συνδρομής, ενώ οι υποστηρικτές θα έχουν ειδική ονομαστική αναφορά στο τέλος κάθε νέου βίντεο και θα μπορούν να ψηφίζουν για τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν στο κανάλι. Μπορείτε να βρείτε το ανάλογο link στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.